Όμως εκεί που έχουμε πέσει έξω και έχουμε κάνει λάθος είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 31%. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που δίνεις στη συζήτηση, εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πραγματικών. Ωραία. Οπότε, Νέα Δημοκρατία. 40%. 40%, ενδεχομένως και μικρότερο ποσοστό, λίγο μικρότερο. 39,8, εντάξει, αλλά μπορεί να είναι και 40,2, το ίδιο είναι. ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου... 40,2, συγγνώμη για να καταλάβω εγώ κάτι, με 40,4 υπάρχει αυτοδυναμία, ασχέτως του τι θα γίνει με τα άλλα κόμματα, η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτοδυναμία, υπάρχει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αυτό που λέμε είναι η δύναμη των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, οι εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή τον δίνουν ακόμα και στο 31,5%. Πιο συντηρητικά λέω πάντως πάνω από 31%. Λοιπόν, οπότε να επαναλάβουμε. Έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτό. 40% ενδεχομένως κάτι λιγότερο, 39,8. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάνω από 31%, πάνω από 31%. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή σίγουρα και μπορεί να πλησιάζει και στο 31,5. Μάλιστα. Επειδή την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ κάναμε... Ως προς τη διαφορά να τρέπεται και το κλίμα που είχαμε για αυτούς ως τώρα. Που είναι οριακά στο 3, τι έχουμε αυτό κάτι. Αυτό δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Φαίνεται πως η Χρυσή Αυγή μάλλον μπαίνει. Είναι πολύ πιο αμφίβολο για την ελληνική λύση. Αυτό περιμένουμε την ακριβή εκτίμηση της Σίγκουλαρ. Με τα πραγματικά αποτελέσματα.